Η γαλλική εταιρεία Alstom ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει έως τα τέλη Μαΐου τη δεσμευτική προσφορά εξαγοράς από την αμερικανική General Electric για τον ενεργειακό της κλάδο. Την ίδια ώρα αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μια ανταγωνιστική πρόταση της γερμανικής Siemens. Η κυβέρνηση Ολάν έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να δοθεί περισσότερος χρόνος στη γερμανική εταιρεία. Κυρίαρχος στόχος είναι η διασφάλιση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Γαλλίας και των θέσεων εργασίας στην εταιρεία. Η κουλτούρα της αμερικανικής εταιρείας είναι διαφορετική. Ευνοεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των υπαλλήλων και αυτό είναι μεγάλο βάρος για το εργατικό δυναμικό της εταιρείας. Ασκεί μεγάλη πίεση. Αν μπορούσα να διαλέξω, θα προτιμούσα η Alstom να παραμείνει μια γαλλική εταιρεία με την κεντρική λήψη αποφάσεων να γίνεται στη Γαλλία. Η Siemens από τη μεριά της ανακοίνωσε ότι θα κάνει τη δική της προσφορά με την προϋπόθεση ότι θα της δοθεί από την Alstom πρόσβαση στα στοιχεία της. Οι επικεφαλείς των δύο εταιρεών είχαν επαφές τη Δευτέρα με τον Γάλλο Πρόεδρο. Νομίζω ότι η GE έχει ισχυρό ανταγωνισμό με την προοπτική της πρότασης εκ μέρους της Siemens. Η συμμετοχή της γερμανικής εταιρείας περιπλέκει τη διαδικασία. Οι δύο εταιρείες μαζί, η Alstom και η Siemens, θα έχουν περισσότερο από το 30% του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέματα μονοπωλιακού χαρακτήρα. Η προσφορά της αμερικανικής εταιρείας για τις μονάδες θερμικής ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δικτύου της Alstom ανέρχεται σε 16,9 δις δολάρια. Συμπεριλαμβάνει την αξία της επιχείρησης 13,5 δις δολάρια και χρηματικά διαθέσιμα ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.